Πριν από 3,5 χρόνια βρέθηκα σε αυτόν τον χώρο. Τότε, από την θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όμως, η έννοια του περιφερειακού σχεδιασμού και της όσμωσης με τα προβλήματα κάθε περιφέρειας, ώστε να μπορέσουμε εξειδικευμένα να αναζητήσουμε λύσεις, είχε ξεκινήσει από τα χρόνια εκείνη. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, είχα μιλήσει τότε για κάτι που δημιούργησε μεγάλη φασαρία. Πόσο μεγάλη που σήμερα ο Περιφερειάρχης αναγκάστηκε να αφιερώσει ένα πεντάλεπτο από την εισαγωγή του, προτρέποντάς με να αναφερθώ σε αυτό. Θα αναφερθώ λοιπόν για να σας διαβεβαιώσω ότι είναι απόφαση της κυβέρνησης να κάνει πράξη αυτό στο οποίο και τότε είχα αναφερθεί και αποτελεί πάγιο αίτημα της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας. Και είναι το ειδικό τιμολόγιο ρεύματος για επιχειρήσεις και νοικοκυριά στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο Ενέργειας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας αλλά και το Υπουργείο Οικονομικών, εργάζεται ήδη για να βρει τον βέλτιστο τρόπο ώστε να μπορέσει αυτή η υπόσχεση να υλοποιηθεί. Η δέσμευση σήμερα είναι ότι θα υλοποιηθεί με αρχής δεδομένης τον προϋπολογισμό που θα καταθέσουμε για το 2018. Το 2018 λοιπόν το ειδικό τιμολόγιο για μια τόσο αδικημένη περιφέρεια θα γίνει πράξη. Και να πρέπει και σε εσάς να αξιοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.